Ο ΑΚΕ λέει ότι ήταν σωστό το πλαίσιο της τοποθέτησης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το ΑΚΕΛ, θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή, αγαπητή Χρύσανθε, ότι είναι κόμμα πατριωτικό και υπεύθυνο. Ναι. Όποιος και να ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα έκρινε το περιεχόμενο της, θα έκρινε την ομιλία με βάση το περιεχόμενο της. Mm-hmm. Έτσι κρίνουμε και την ομιλία του Προέδρου Αναστασιάδη, ο οποίος τοποθέτησε την Τουρκία στη σωστή θέση, ότι είναι η χώρα η οποία κατέχει παράνομα την Κύπρο και θα πρέπει να συμβάλλει έτσι ώστε να οδηγηθούμε στην επίτευξη λύση στο Κυπριακό. Διέγραψε κατά την άποψή μας ένα πλαίσιο το οποίο βέβαια ο καθένας θα μπορούσε να διαγράψει με τον δικό του τρόπο, αλλά θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές αρκετά ικανοποιητικό. Ενώ την ίδια στιγμή έλαβε υπόψη του το πώς τοποθετήθηκε και το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις και αν καταφέρουμε στο περιουσιακό να συμφωνήσουμε, τότε ανοίγει ο δρόμος για να καταλήξουμε στην εσωτερική πτυχή του Κυπριακού και θα ξεκινήσουμε να συζητούμε την διεθνή πτυχή που θα θέσει την Τουρκία στο σκαμνί του κατηγορουμένου. Εκεί θα δείξει η Τουρκία κατά πόσον είναι έτοιμη να συνεργαστεί για τη λύση των Κυπριακών. Με αυτήν την έννοια λοιπόν... Αυτό όμως που περιγράφεται δεν ενέχει τον εξής κίνδυνο. Ότι δηλαδή στα μάτια όλης της διεθνούς κοινότητας πια έχουν εξισωθεί οι παίκτες που κάθονται στο τραπέζι. Ότι πάνε με την ίδια πρόθεση, με την ίδια προθυμία, κάνουν ίσως και τις ίδιες κινήσεις. Ξέρετε, δεν υπάρχει και η παρακολούθηση που έχουμε εμείς. Σε αυτό το θέμα θα ήθελα να πω το εξής. Επειδή κατανοητό, να αναφέρεστε στο πόσο ο κύριος Αναστασιάδης έχει αναφερθεί στον κύριο Ακιντζή. Εκεί εστιάζονται, ξέρετε, όλες οι επικρίσεις. Ότι θα είναι πολύ δύσκολο, εάν ομιγαίνεται ότι υπάρξει πισωγύρισμα, να αποδομηθεί, επιτρέψτε μου τον όρο, αυτή η εικόνα που κτίστηκε δικαίως, εγώ λέω, για τον κύριο Ακιντζή. Να σας πω τη δική μας άποψη, την οποία έχω κατ' επανάληψη και εγώ αλλά και άλλα στελέχη του ΑΚΕΛ διατυπώσει δημόσια αναφορικά με τον κύριο Ακιντζή. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος διαχρονικά έδωσε δείγματα γραφής ότι θέλει λύση η οποία μπορεί να μην είναι ακριβώς όπως τη θέλουμε εμείς, αλλά βασίζεται στα ίδια πλαίσια, στις ίδιες αρχές. Πρέπει να το αποδείξει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και αυτό, κατά την άποψή μου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να το τονίζει συνεχώς. Διότι είναι έναν η πολιτική βούληση για την επίτευξη λύσης και είναι άλλον τα περιθώρια τα οποία αφήνονται στον οποιονδήποτε ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας να λειτουργήσει στα σωστά πλαίσια. Οπότε, θεωρώ ότι ναι, θα πρέπει να συνοδεύουμε την θετική μας εκτίμηση για τον κύριο Ακιντζή με την θέση ότι τα πάντα θα αποδειχθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και για τον κύριο Ακιντζή και για μας βέβαια. Όχι απλά και μόνο για τον κύριο Ακιντζή. Πρέπει και εμείς να αποδείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στη βάση την οποία έχουμε αποδεχτεί από το 1977. Και λυπούμε να πω ότι ασκείται κριτική στον κύριο Αναστασιάδη από πολιτικά κόμματα για τον απλούστατο λόγο ότι ξεκινούν από μια διαφορετική αφετηρία. Δεν δέχονται εκείνα που συμφωνήθηκαν το 1977. Και γι' αυτόν τον λόγο διαφωνούν με το πόσο γίνονται οι χειρισμοί και ασκούνται τις άντωνες κριτικές. Πέραν της ΕΔΕΚ, λέτε ότι και οι υπόλοιποι που ασκούν κριτική, αν και δεν το λένε ευθαρσώς, πάντως κινούνται από τα ίδια ελαττήρια, γιατί η ΕΔΕΚ τοποθετήθηκε πρόσφατα, ξέρετε, εναντίον της Ζιζονικής. Θα ήθελα εκείνα που λέγονται στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου ή στις συσκέψεις των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων να τα πούν ευθαρσώς οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων δημόσια. Εσείς άλλα ακούτε εκεί και άλλα ακούτε δημοσίως. Κάποια πολιτικά κόμματα είπαν απόψεις οι οποίες δεν έχουν ακουστεί ακόμα δημόσια. Και θεωρώ ότι πρέπει να λεχτούν δημόσια, να γίνει επιτέλους μια συζήτηση για κάποια ζητήματα, για να αποφανθεί ο Κυπριακός λαός πάνω σε ποια λύση στοχεύουμε, πάνω σε ποιο πλαίσιο στοχεύουμε τη λύση στο Κυπριακό. Μπορείτε να μας πείτε ποια κόμματα είναι αυτά? Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Είναι καλύτερα οι ίδιοι να πούν αυτές τις απόψεις. Εγώ θα πω το εξής, αγαπητέ Χρύσανθε. Δεν αναφέρεστε πάντως στην ΕΔΕΚ. Σίγουρα όχι. Ναι. Θα πω το εξής, αγαπητέ Χρύσανθε. Εάν η επιλογή που είχαμε ήταν μεταξύ του να αναλάβουμε ένα ρίσκο, το οποίο αναλαμβάνουμε τώρα με τις διαπραγματεύσεις και με κίνδυνο να μην πετύχουμε τη λύση όπως θα την επιθυμούσαμε και μια ιδεατής λύσης, τότε θα έλεγα ότι πρέπει να είναι βλάκας κάποιος να αναλαμβάνει το ρίσκο τη στιγμή που απέναντι είναι μια ιδεατή λύση. Δεν είναι αυτό το δίλημα που υπάρχει μπροστά μας. Όχι, είναι μη λύση. Είναι μη λύση που σημαίνει διχοτόμηση και δεν δέχομαι τις απόψεις που λένε ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για την διχοτόμηση. Εμείς ανησυχούμε, ξέρετε τι σημαίνει. 180 χιλιόμετρα σύνορα με την Τουρκία. Αφομοίωση του κατεχόμενου τμήματος από την Τουρκία και επικισμός του
και να έρθει ως ο στρατός θέλω στο κατεχόμενο τμήμα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να συγκρίνουμε με τα ρίσκα που αναλαμβάνουμε με αυτή τη διαδικασία. Και επιμένω, εάν εμείς χειριστούμε τα ζητήματα σωστά, επειδή έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, έχουμε την επιχειρηματολογία για να τα τεκμηριώσουμε, τότε μπορούμε να πετύχουμε λύση η οποία, ναι, θα ανταποκρίνεται σε κάποιες ελάχιστες προσδοκίες του κυπριακού λαού. Αυτή η προσδοκία σας, αν θέλετε, ξεκινάει και τελειώνει στον κύριο Ακιντζή ή έχετε και κάτι από την Τουρκία? Γιατί λέγεται, γράφετε, ότι πάντως δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό από εκείνη που πάντως όλοι λένε ότι κρατάει και το μαχαίρι και το πιμπόνι. Εμείς από την αρχή είχαμε ξεκαθαρίσει τα εξής, ότι με τον κύριο Ακιντζή μπορούμε να συζητήσουμε και να λύσουμε τα ζητήματα της εσωτερικής πτυχής του Κυπριακού, τα ζητήματα της ασφάλειας, των εγγυήσεων, της παραμονής ή όχι στρατευμάτων, τα ζητήματα τα εδαφικών. Δεν μπορεί να τα αποφασίσει ο κύριος Ακιντζή. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αποφασίσει αποκλειστικά η Τουρκία. Δεν έχουμε δει δείγματα γραφής ακόμα τα οποία να μας λένε ότι ναι, η Τουρκία είναι έτοιμη να συνενέσει, πέραν από φραστικές υποσχέσεις που δίνονται από διάφορες πλευρές. Από άλλους. Λέμε λοιπόν το εξής, ότι εάν καταφέρουμε με τον κύριο Ακιντζή να συμφωνήσουμε στην εσωτερική πτυχή, τότε θα φανούν ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας. Και δεν θα μπορεί η Τουρκία να κρύβεται πίσω από τις εκκρεμότητες που θα υπάρχουν στα εσωτερικά ζητήματα. Και εκείνοι οι οποίοι σήμερα μας λένε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συνεργαστεί για την επίτευξη λύσης και σε αυτά τα ζητήματα, θα πρέπει να εξηγηθούν. Θα πρέπει ακριβώς να πάρουν θέση. Και κάτι τελευταίο. Υπάρχει μάλλον έντονος προβληματισμός και για τα οικονομικά. Έχετε ακούσει κάτι που να λύνει αυτό το πρόβλημα? Όχι. Εσείς είχατε πει μάλιστα ότι τα βλέμματα πρέπει να στραβούνται στην Τουρκία. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οικονομικό. Κατά την άποψή μου, δεν είναι η ώρα να το συζητήσουμε δημόσια. Ο κύριος Σάιτε, κατά την άποψή μου, λαθασμένα το έχει γύρει δημόσια αυτό το ζήτημα. Θέλω να ξεκαθαρίσω όμως κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά το ΑΚΕΛ. Ορίστε. Δεν μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να δανειστεί λεφτά από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να πληρώσει τις υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τη λύση. Και ούτε βέβαια οι Ελληνοκύπροι φορολογούμενοι. Σίγουρα όχι. Έχουμε ένα δημόσιο χρέος το οποίο δυσκολευόμαστε να αποπληρώσουμε. Φανταστείτε τι σημαίνει λοιπόν να αναλάβουμε έναν τεράστιο επιπρόσθετο χρέος. Θα βουλιάξει η Κύπρος. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Και όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται για να επιτευχθεί η λύση, θα πρέπει αυτό να το έχουν κατά νου. Το δεύτερο που πρέπει να τεθεί στο τραπέζι είναι το γεγονός ότι ναι, η Τουρκία έχει ευθύνη για τις εξελίξεις. Και θα πρέπει να δούμε και τη δική της συνεισφορά, ποια θα είναι. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω και επιμένω, είναι πρόωρα που γίνεται αυτό το ζήτημα. Ας το αφήσουμε να το δούμε στην ώρα του, αλλά οπωσδήποτε η διεθνής κοινότητα, αν πραγματικά θέλει να οδηγηθούν τα πράγματα στην κατεύθυνση της λύσης και να υπάρξει στήριξη αυτής της συμφωνίας, θα πρέπει να βρει λύση και ευχαριστώ στο οικονομικό κομμάτι. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τώρα, πάμε σε κάτι, κυρίες και κύριοι, εντελώς διαφορετικό.